Θα κάνει τη σέντρα για το κεφάλι του Μητρόπουλου. Ο ψηλός θα δώσει την μπάλα για τον Ντέταρη. Θα αποκρούσει ο Βάβουλα σούτ από τον Τζιαντάκη. Πολύ ωραία απόκριση του Χανιωτάκη. Έρχεται το Κοφίδης. Αποκρούει η άμυνα του Όφη. Ο Νιόπιας πολύ ωραία για τον Πέρα που μπαίνει στην περιοχή και είναι μόνος. Το Χιλιανός κάνει και το σουτ. Πολύ ωραία ο Ράντος πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα στο 25. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. 0-0 με τον Όφη. Μπάλα στην περιοχή. Ο Τσαλουκίδης δεν μπορεί να βρει την κεφαλιά. Ο Ντέταρη με την μπάλα. Ο Ντέταρη που σουτάρει για κατευθείαν γκολ και τα καταφέρνει. Πανεβάλλεται και Τσαλουχίδης και το 1-0 για τον Ολυμπιακό, ενώ συμπληρώσαμε 30 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Σαββίδης για τον Ντέταρη, αλλάζουν την μπάλα. Ο Σαββίδης στην περιοχή θα την γυρίσει για τον Μητρόπουλο που σουτάρει και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 42. Δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο μέρος, η μπάλα στον Ντέταρη. Ντέταρη και Μπουλής. Δύσκολο με έναν αντίπαλο να χάσει την μπάλα. Ο Ντέταρη πολύ ωραία βγάζει για τον Κοφίδη. Μόνο στο Κοφίδη περνάει το Χανιωτάκη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα θαυμάσιο γκολ για τον Ολυμπιακό. Το τρίτο, 3-0 δηλαδή τον Όφη στην εκπνοή του πρώτου μέρους. Ο Ντέταρη που θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Καραταΐδη. Σέντρα από τον Καραταΐδη. Δεν θα μπορέσει ο Μητρόπουλος ούτε ο Κοφίδης. Θα έρθει ο Τσιαντάκη στα σουτάρι και θα κάνει για τον Ολυμπιακό το 4-0 ακριβώς το 50. Και ένα Όφη με τον Παπαβασιλείου που περνάει στην επίθεση. Αποκρύει ο Καραταΐδης, εποφελεί το Βέρα. Βγαίνει ο Ράμος, σουτάρει στο δοκάρι μπάλα. Έρχεται ο Γιάννης Μαρινάκης και μειώνει 30 δευτερόλεπτα μετά το 4-0. Κάνει το 4-1 για τον Όφη. Νιόπλιας. Πολύ ωραία. Μόνοι τους οι παίκτες του Όφη. Ο Βέρα που περνάει το Ράντο. Πάλι ο Βέρα. Πάλι στο δοκάρι μπάλα. Έρχεται από την αντίθετη πλευρά και χάνει την ευκαιρία αυτή τη φορά ο Γιάννης Μαρινάκης που 4 λεπτά νωρίτερα είχε μειώσει σε 4-1. Γρήγορο, ανοιχτό, καθαρό παιχνίδι. Ικανοποιούνται οι 10.000 περίπου θεατές που είναι στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Βέρα προσποιείται, ξεφεύγει, φτάνει σε θέση βολής. Νέα προσποίηση από τον Χιλιανό και τρίτη, σουτάρει και η μπάλα στα δίκτυα που βρίσκεται σε κάποιο πόδι αμυντικού. Και έτσι ο Όφιο μειώνει σε 4-2 στο 62. Η παίκτος του Ολυμπιακού σε θέση βολής, σουτάρει ο Παχατουρίδης, χάνει την ευκαιρία. Ο Καλαγερόπουλος που αργεί, έρχεται την μπάλα όμως στον Σοφιανόπουλο που σουτάρει. Νέα απόκρουση από τον Πατεμτζή αυτή τη φορά. Ο Κοφίδης που βγάζει την μπάλα είναι ο Αποστολάκης. Μόνος του σουτάρει δυνατά και η μπάλα είναι out. Δεν υπάρχει offside του Κάβουρα. Κακό σήκω στα χέρια του ο Παχατουρίδης. Ο Κάβουρας θα γυρίσει την μπάλα, θα πλασάρει και θα γίνει το 4-3. Πάρα πολύ ωραία ο Όφη. Βρέθηκε στην τρίτη επιτυχία με τον Κώστα Πατσινίλα. Παπαδόπουλος για τον Όφη. Πέρασε η μπάλα. Ο Βέρα μόνος του κάνει και το σουτ. Κόντρα και η μπάλα στα δίχτυα. 4-4 με το Χιλιανό. Το Βέρα που έχει σημειώσει 2 γκολ. Ο Όφη ισοφαρίζει πανηγυρικά στο στάδιο Καραϊσκάκη ενώ συμπληρώσαμε 86 λεπτά παιχνιδιού. Συμπληρώθηκε το 94-4. Δυνατό το σουτ και μπάλα στα δίχτυα και να. Αλλά ο κύριος Δημητριάδης ναι, κατακυρώνει τον γκολ. Ο Όφη κερδίζει τον Ολυμπιακό με τη λήξη του αγώνα. Αποδοκιμάζεται από τους οπαδούς του. Πέφτουν μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο, κέρματα και ό,τι άλλο μπορεί να εκφράσει τη διαμαρτυρία ορισμένων οπαδών που θα τους λέγαμε βέβαια χούλιγκανς. Κύριε Γκέρατε, οι οπαδοί του Ολυμπιακού έφευγαν από το γήπεδο στεναχωρημένοι. Είναι φυσικό αφού η ομάδα τους έχασε μετά το εντυπωσιακό 4-0 να γίνει 5-4. Αλλά έλεγαν η πλειοψηφία τους ότι στο γήπεδο υπήρχε μόνο ένας προπονητής. Διαπίστωσαν, το έλεγαν αυτό επειδή διαπίστωσαν ότι κάνατε κάποιες εσωτερικές αλλαγές που ίσως έφεραν τα πάνω κάτω. Όχι, τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι, όχι εγώ. Είμαι μόνο στο μπάνκο και εγώ νομίζω είναι μεγάλο μπράβο για τα παιδιά μας που μετά το 4-0 γύρισαν πίσω και έβαλα 5 γκολ. Νομίζω αυτά δεν γίνονται που έγινε σήμερα στο δικό μας το μάτς. Ξέρω, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς χάσαμε. Δηλαδή δεν γίνεται να φάσει 5 γκολ σε ένα ημίχρονο. Τώρα βέβαια φταίμε όλοι γι' αυτό, είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Ευτυχισμένος οπωσδήποτε είναι σε μερικές στιγμές, αλλά μπορώ να πω ότι δεν πιάνω απ' έξω από την ευθύνη των γκολ. Δηλαδή φταίμε όλη η ομάδα γενικά, δεν έχει ας πούμε φταίει ένας και ο άλλος.